Ακολουθήσουν από κοντά την πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας στο Euro 2012. Όλοι άλλοι είναι τραγικοί. Ελλάδα, Ελλάδα, ρε είσαι μάτζι. Πάμε Euro, πάμε Euro, παιδί μου. Έλα, παιδί, είσαι εδώ. Είσαι εδώ, φύγαμε, ρε. Ο Κίτσος και η Δασούλα άφησαν για λίγο τον αχυρόνα του στην Ελλάδα και πέταξαν για την Πολωνία. Καλησπέρα. Θα πάλι εσύ εδώ, ρε. Τι κάνεις όλη την ώρα, ρε, παιδί μου. Τι πώς βρέθηκες εδώ πέρα. Εντελώς τυχαία. Εντελώς. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο Γρηγόρης Μπάγκας συνάντησε το τηλεοπτικό ζευγάρι στη Βαρσοβία και άκουσε τις εντυπώσεις τους από το πρώτο μάτς της εθνικής μας με την οικοδέσποινα Πολωνία. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε την Ελλαδάρα μας. Έλα μωρέ Ελλαδάρα. Αυτά. Πολύ ωραίος ο αγώνας. Έλα μωρέ Ελλαδάρα. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε την εθνική σε αυτό το... Τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, έτσι, διότι μας χρειάζονται ψυχικές ανατάσεις, έτσι, τέτοια μικρά κατορθώματα. Η Μαρία Διακοπαναγιώτου αποκάλυψε γιατί της αρέσει το ποδόσφαιρο. Μου αρέσουν πολύ οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, όχι, ναι, μου αρέσει το ποδόσφαιρο, γιατί βγάζει πολύ ενέργεια. Έλεγα στον Νίκο ότι τώρα σας καταλαβαίνω γιατί γουστάρετε τόσο πολύ, είστε παθιασμένοι. Ο Κίτσος της τηλεοπτικής διαφήμισης ή κατά κόσμο Νίκος Ορβανός ανέλησε και την τακτική που ακολούθησε η εθνική στο μάτς με τους Πολωνούς. Έλα, μπορεί μου, έλα, μπράβο, μπράβο. Στην αρχή λέμε χαλάρα, έχουμε χρόνο, πάμε για κάνα καφέ, εντάξει, κάνουμε καμιά κατεβασιά, καμιά μπαλίτσα. Ξαφνικά τσιτώνει το παιχνίδι, λέμε, όχι, τι έγινε, οπ, εδώ θα μας την πέσανε, όπ, μας αδικούνε. Αμέσως αρχίζει αυτό το πατριωτικό ελληνικό, γιατί είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Και μετά λέμε, άντε πάμε, παιδιά. Και τελευταία στιγμή τρέχουμε και βάζουμε τα δυνατά μας και στο τσαχ τη γλιτώνουμε και μπορούμε να του πάρουμε και το παιχνίδι. Ο τσεκ μασίν Κίτσος δήλωσε στη διάθεση του Φερνάντο Σάντος να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματίας Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο τιμωρημένος Σωκράτης Παπασταθόπουλος στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ πιο καλός στην άμυνα. Στην άμυνα, γιατί έχω ασκημένη, πιστεύω, περιφερειακή όραση και μπορώ να καταλάβω πού θα πεταχτεί κάποιος για να μην αφήσω τρύπα. Νομίζω και θα ήμουν καλός. Όσο για την Τασούλα, σε περίπτωση που η καρέκλα του Σάντος αρχίζει να τρίζει, είναι έτοιμη να αναλάβει την θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού. Θα ήθελα να ήμουν προπονητής. Να μας εμψυχώνεις. Ναι, αυτό θα ήθελα να ήμουν, coach. Κίτσος και Τασούλα ευχήθηκαν στην εθνική να περάσει την επόμενη φάση και γιατί όχι να φτάσει όπως το 2004 μέχρι τον τελικό. Θετική ενέργεια και όλα καλά θα πάνε, ξέρω εγώ τώρα δεν ξέρω. Και με την νίκη, με την νίκη. Μία πρόβλεψη, θα περάσουμε ή Νομίζω στο πρώτο, το πρώτο είναι να το περάσουμε, θα το περάσουμε. Μετά πρέπει να αρχίσουμε τις υπερβάσεις μας για να προχωρήσουμε, όπως είχαμε κάνει και στο Euro το 4. Από το στόμα σας και στον Ελλήνων Διεθνών το αυτή.